Καλησπέρα κύριε Λυκόπουλε. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ κύριε Στεγιόπουλε. Καλησπέρα σας πρόεδρε. Ακούμε. Είμαστε εδώ με τον Γιάννη τον Βούτσινο και προσπαθούμε να δούμε τι πορεία έχει το περίφημο φυσικό αέριο στην περιοχή. Για μας σήμερα είναι μια καλή ημέρα. Είναι μια έτσι χαρμόσυνη ημέρα θα το έλεγα. Μιας και η προαναγγελία του Περιφερειάρχη του Κώστα του Μπακογιάννη, ο οποίος μας ανέφερε στην κυριολεξία ότι είμαστε ένα βήμα πριν από το να ξεκινήσει το έργο του φυσικού αερίου. Ήδη δρομολογείται η δέσμευση περίπου 21 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την περιφέρεια, ώστε το έργο αυτό να ξεκινήσει. Είχαμε τη χαρά να έχουμε και στελέχη της ΔΕΠΑ σήμερα, οι οποίοι δεσμεύτηκαν και αυτοί ότι το έργο βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό και νομίζω ότι μέσα στο 18, αν πάνε όλα καλά, θα είμαστε χαρούμενοι ώστε να ξεκινήσει το φυσικό αέριο σε 6 μεγάλες. Άρα λοιπόν στο πολύ σημαντικό ερώτημα πότε, τι απαντάμε? Νομίζω ότι μέσα στο 18 θα έχουμε ευχάριστα νέα. Μέσα στο 18. Άρα δηλαδή αφορά... οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν να τρέχουν από τώρα, τρέχουνε κύριε Λυκόπουλε? Τρέχουνε ήδη, ναι. Ήδη έχει βγει η πρόσκληση από τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειάς μας. Ήδη υπάρχει ο στρατηγικός σχεδιασμός από τη ΔΕΠΑ και νομίζω είναι θέμα χρόνου, θέμα ημερών, να γίνει και η ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας. Όπως σας είπα, περίπου 21 εκατομμύρια ευρώ. Και αφορά να πούμε ότι 6 μεγάλες πόλεις της περιφέρειάς μας, τη Λαμία, τη Χαλκίδα, τη Θήβα, τη Λιβαδιά, την Άμστερντάμ και το Καρπενήσι. Συνολικά 305 χιλιόμετρα δικτύου και 4 μεγάλοι σταθμοί, οι οποίοι θα γίνουν για το φυσικό αέριο. Και να ξέρετε, κύριε Στριόπε, κύριε Βούτσινε, ότι αυτό το έργο θα έχει πολύ μεγάλη ανακούφιση για τα νοικοκυριά, μιας και με σημερινές τιμές κάθε νοικοκυριό μπορεί να έχει ελάφρυνση περίπου 1.500 ευρώ και παραπάνω ετησίως όσον αφορά τους χειμερινούς μήνες. Το καταλαβαίνετε σε μια τόσο... Διευκρινιστικά να ρωτήσω κάτι. Όταν λέτε στα μέσα του 18, αναφέρεστε σε τι? Νομίζω ότι πρώτα πρέπει να γίνει δημοπράτηση του έργου και σιγά σιγά θα γίνονται οι αγωγοί και θα συνδέονται τα νοικοκυριά. Να ρωτήσω λοιπόν πιο συγκεκριμένα αυτό το τελευταίο. Η πρώτη σύνδεση σε νοικοκυριό πότε εκτιμάν οι ειδικοί ότι θα γίνει? Νομίζω η ΔΕΠΑ μας ανέφερε ότι γύρω στα μέσα του 18 θα έχει γίνει αυτό περίπου. Α, αναφέρεστε λοιπόν και σε σύνδεση κανονικά, έτσι? Ναι, κανονικά με σύνδεση. Άρα λοιπόν λέμε ότι όταν θα λειτουργήσει αυτό, εννοείται θα λειτουργήσει, θα πάρουν και οι χρήστες, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Βεβαίως, εκεί που θα υπάρχει ζήτηση, εκεί που θα υπάρχει οι καταναλωτές θα επιθυμούν και εκεί λοιπόν που το δίκτυο θα ευνοεί να γίνεται άμεσα η σύνδεση. Μάλιστα. Άρα δηλαδή ξεκινάμε από οικιακής χρήσης, κύριε Λυκόπουλο, και θα επεκταθεί και σε επιχειρήσεις. Ποιο είναι το σκεπτικό? Καταρχήν οι επιχειρήσεις όσον αφορά τη Λαμία έχουν. Η ΒΠΕ Λαμίας έχει φυσικό αέριο. Ναι. Το νοσοκομείο Λαμίας έχει φυσικό αέριο. Κάποια μεγάλη επιχείρηση μπορεί να συνδεθεί και εκτός του δικτύου. Μιλάμε τώρα καθαρά για τους οικιακούς καταναλωτές, για τους ανθρώπους που από το 2003 έχουν φτιάξει εγκατάσταση φυσικού αερίου στα σπίτια τους και αναμένουμε 13-14 χρόνια για το πότε θα έρθει το αέριο. Για να ξέρετε ότι αυτό το κόστος εγκαταστάσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια οικοδομή. Δηλαδή, φτάνει τουλάχιστον 1.500 με 2.000 ευρώ που τα έχουν δώσει εδώ και πολλά χρόνια οι συμπολίτες μας και δυστυχώς δεν έχει περάσει το αέριο. Και σε αυτό οφείλω να πω ότι ο Περιφερειάρχης μας έχει δείξει μια ιδιαίτερη επιμέλεια και όπως φαίνεται και τα πράγματα, και ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα. Οπότε το παρακολουθούμε με ιδιαίτερη χαρά και αναμένουμε και εμείς τις όποιες εξελίξεις έρθουν. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε οι εκτιμήσεις αυτές να μην αλλάξουν. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξουν. Έχουμε δει πολλές φορές να αλλάζουν οι εκτιμήσεις. Σίγουρα. Βέβαια, παίζει ρόλο το πώς θα πάνε τα πράγματα στη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι αν συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό, θα πάνε καλά. Είμαι αισιόδοξος γι' αυτό. Νομίζω είπατε το σωστό. Πώς θα πάει η κατάσταση στη χώρα μας είναι το βασικό, κύριε Λυκόπουλε. Σας ευχαριστούμε σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.